Σωτήρη, καλό σου μεσημέρι. Καλησπέρα, κύμα από το κέντρο της Αθήνας. Η εικόνα που βλέπετε τώρα είναι από την πορεία, όχι τη Γεσέγγια στα Δεβίλη, καθώς οι εργαζόμενοι που συγκεκριμένα συνδικάτα ακύρωσαν ουσιαστικά την πορεία του, καθώς δεν ήταν περισσότεροι από 100 και όπως πληροφορηθήκαμε από ναι. αποφάσισαν να μην πραγματοποιήσουν πορεία. Όμως κάποιες κοινωνικές ομάδες και φορείς ξεκίνησαν από το μουσείο και από το Πολυτεχνείο, κοντά δηλαδή στο πεδίο του Άρεως, και τώρα αυτή τη στιγμή έφτασαν στην πλατεία Κλαθμόνος. Πραγματοποιούν πορεία μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγο τελείωσε και η πορεία του ΠΑΜΕ που ξεκίνησε από την Ομόνοια και κατέληξε στα Προπήλαια. Σωτήρη, περίπου 7.000 ήταν οι διαδηλωτές. Να πούμε ότι σίγουρα οι καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν σήμερα στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ. Διότι όπως βλέπουμε ακόμα, όλοι είναι με ομπρέλες. Τώρα μεν έχει λίγο. Έχει ηρεμήσει λίγο η βροχή, αλλά το πρωί σίγουρα υπήρχε πολύ έντονη βροχόπτωση, που ήταν ίσως και ένας λόγος που δεν υπήρχε μεγάλη προσέλευση στο συλλαλητήριο. Ακριβώς, και αυτό είναι ένας σημαντικός λόγος. Είχαμε καταρακτώδη βροχή από νωρίς το πρωί, και περίπου μισή ώρα σταμάτησε η βροχή κατά τη λήξη της πορείας του ΠΑΜΕ. Τώρα όμως και πάλι ξεκίνησε η καταρακτώδης βροχή, και για αυτόν τον λόγο έχουμε μειωμένη συμμετοχή στο σημερινό συλλαλητήριο. Βεβαίως αυτό δεν εμπόδισε κάποιες χιλιάδες διαδηλωτών του ΠΑΜΕ αλλά και εργαζόμενων σε άλλους φορείς και συμμετέχοντες σε κοινωνικές ομάδες να βρεθούν στο κέντρο της Αθήνας και με τις ομπρέλες τους να διαδηλώσουν, κάτι το οποίο το κάνουν και αυτή τη στιγμή. Περνούν μπροστά από την πλατεία Κλαθμόνος με κατεύθυνση την πλατεία Συντάγματος. Τι άλλο μπορείς να μας μεταφέρεις, τι έγινε από το πρωί, να μας δώσεις λίγο το πρόγραμμα. Ναι, βεβαίως. Στις 10.30 λοιπόν ξεκίνησε το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στην πλατεία Ομονίας. Για περίπου μισή ώρα παρέμειναν εκεί οι 7.000 διαδηλωτές, που είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός. Τόσοι είναι οι συμμετέχοντες στις πορείες του ΠΑΜΕ συνήθως, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν επηρεάστηκαν από τις καιρικές συνθήκες. Μαζικά λοιπόν διαδήλωσαν και μέσα στη κυκλοφόρου στα δύο έφτασαν στην πλατεία Συντάγματος, γύρισαν από την Πανεπιστημίο και διαλύθηκαν πριν από λίγο στα Προπήλαια. Βασικά αιτήματα βεβαίως. Η αντίσταση και η αντίδραση απέναντι στην κρατική πολιτική που πλήττει μισθούς, συντάξεις, αλλά και θέτει πολλούς εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα σε διαθεστιμότητα. Και αυτό είναι το κύριο αίτημα ΚΙΜ και των εργαζόμενων στην εκπαίδευση. Και το λέω αυτό καθώς αυτή την ώρα περνούν από μπροστά μας οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση από την ΟΛΜΕ. Ακούμε και κάποια συνθήματα, κάτι πολιτική κυβέρνηση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΝΤ να πληρώσει πλουτοκρατία. Είναι το μήνυμα της ΕΛΜΕ Πειραιά. Ακούμε και τα συνθήματά τους. Μάλιστα, Σωτήρη, αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή από το κέντρο της Αθήνας. Από ό,τι φαίνεται η πορεία σιγά σιγά θα διαλυθεί. Όπως είπαμε, ήταν μειωμένος αριθμός των συμμετοχόντων λόγω των καιρικών συνθήκων. Ωστόσο όμως αυτό δεν τους εμπόδισε να δώσουν το παρόν με συνθήματα και πανό, ώστε να μπορούν να κοινοποιήσουν τα αιτήματά τους. Σωτήρη, έχεις να προσθέσεις κάτι ακόμα? Όχι κάτι περισσότερο εκεί, μόνο ότι είναι σε εξέλιξη τώρα στη σταδίου η πρώτη της διαδήλωσης, της συγκεκριμένης διαδήλωσης καταστάτω αυτή τη στιγμή στην πλατεία Συντάγματος. Αρκετός κόσμος στη σταδίου. Θα υπολόγιζα με έναν πρώτο υπολογισμό γύρω στις 1.500 με 2.000 είναι οι διαδηλωτές που συμμετέχουν σε αυτό το κομμάτι της διαδήλωσης. Προηγουμένως πέσανε οι 7.000 του ΠΑΜΕ, κυρίως τουλάχιστον στα μπλοκ που περνάνε τώρα από την Κλαθμόνος. Την πλειοψηφία τους είναι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αντιδρούν εδώ και αρκετούς μήνες για τα μέτρα της κυβέρνησης. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε, Σωτήρη, μέχρι αυτή την ώρα. Εγώ να σας θυμίσω, πριν πάμε να συνδεθούμε με τον Πέτρο το Σιδερέα, ότι τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, οι προνοιακές μονάδες και το ΕΚΑΒ θα λειτουργήσουν σήμερα, δηλαδή αυτές τις 24 ώρες της απεργίας, με προσωπικό ασφαλείας, ενώ κλειστές θα μείνουν οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες. Παράλληλα, προβλήματα σίγουρα θα σημειωθούν και στις συγκοινωνίες, οι οποίες
πέφτουν και εκείνες στην 24ωρη αυτήν απεργία. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν μεταξύ άλλων, έτσι για να θυμίσουμε, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι τραπεζοϊπάλληλοι, οι δικαστικοί, οι ναυτικοί και οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας και οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ.